Κύριε Λουράντο, δεν ξέρω σε ποιο ακριβώς στάδιο της αντίδρασης του κόσμου είμαστε. Θέλω όμως να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου με την αρχική σας παρατήρηση. Είπατε ότι είναι γνωστό σε όλους μας ότι βρισκόμαστε σε ανθρωπιστική κρίση. Δεν είναι γνωστό σε όλους μας. Ή μάλλον να το πω διαφορετικά. Είναι αυτονόητο ότι είμαστε, αλλά τα πιο επίσημα χείλη αυτού του τόπου όχι μόνο δεν το παραδέχονται, αλλά όπου σταθούν και όπου βρεθούν, δεν μιλούν για ανθρωπιστική κρίση. Μιλούν για success story, για ιστορία επιτυχίας, για recovery, παραλληλίζοντας τον όρο recovery, δηλαδή ανάκαμψη με το όνομα της χώρας, στην Αγγλική, άρα ανακάμπτει η Ελλάδα από την κρίση, και όπου σταθούν και όπου βρεθούν μιλούν για πλεονάσματα. Και ακριβώς επειδή εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε πάρα πολύ σοβαρά, πολύ σοβαρούς κινδύνους, για ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας, πιστεύω ότι όλοι μας πρέπει να σοβαρευτούμε. Τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ μιλούν για 1.403.700 ανέργους καταγεγραμμένους. Όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι η ανεργία αφορά πολύ περισσότερους από τους επίσημα καταγεγραμμένους. Τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΠΗ μιλούν για 3.900.000 ανασφάλιστους και για 449.000 μη ταυτοποιημένους. Αν τους αθροίσουμε, μας κάνουν 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας δεν έχουν την ασφαλιστική κάλυψη, τη δυνατότητα δηλαδή να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν ιατρική φροντίδα και περίθαλψη. Αυτό δεν είναι, ξέρετε, μία ανάγνωση αριθμών. Αυτό είναι η πιστοποίηση μιας βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης και μιας υγειονομικής βόμβας στα θεμέλια μιας ευρωπαϊκής κατά τα άλλα κοινωνίας. Διότι έβλεπα προχθές την εκπομπή του κυρίου Χατζηνικολάου, τον ανεκδίγητο υπουργό, και δεν ξέρω ειλικρινά αν έπρεπε να κλάψω ή να γελάσω με όλα όσα έβλεπα. Δεν γέλασα όμως, γιατί πρόκειται για ανθρώπινες ζωές. Όπου στο ερώτημα τι γίνεται με τους ανασφάλιστους, απαντούσε ότι οι ανασφάλιστοι, όλοι ξέρετε, ότι στα κρίσιμα περιστατικά περιθάλπτονται. Και εγώ ρωτώ, όταν κάποιος είναι καρδιοπαθής, είναι κρίσιμο περιστατικό? Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που δεν υπήρχαν αγωγές, υπήρχε πολύ μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Όσοι είχαν καρδιοπάθειες, κάποια στιγμή παθαίναν έφραγμα. Στο 2013, και είναι ένα συχνό φαινόμενο, διότι ζούμε και σε ρυθμούς ζωής με υψηλό άγχος, οι καρδιοπάθειες είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο. Το γνωρίζετε εσείς καλύτερα από μένα που είστε γιατροί. Με μία αγωγή συνήθι, αυτοί οι άνθρωποι έχουν υψηλό προσδόκιμο ζωής. Όταν λοιπόν ο καρδιοπαθής δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι άνεργος, γιατί είναι φτωχός, 2,5 εκατομμύρια φτωχοί, να παίρνει τη σωστή και έγκαιρη φαρμακευτική αγωγή, διότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σε αγωγή, κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος θα πάθει καρδιακή προσβολή. Είναι ένας τυχαίος θάνατος? Ρωτώ, είναι ένας τυχαίος θάνατος? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας θάνατος από δόλο. Διότι αυτοί που σήμερα έχουν οδηγήσει την Ελλάδα σε αυτή τη βαθιά ανθρωπιστική κρίση είναι οικονομικοί δολοφόνοι. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι καρκινοπαθείς. Βεβαίως, όταν φτάσουν στα τελευταία στάδια περιθάλπτονται, ακόμα και αν είναι ανασφάλιστοι. Η φαρμακευτική τους αγωγή
σε πάνω από 150 δομές, κοινωνικές δομές που τα μέλη και οι φίλοι μας στηρίζουν σε όλη την Ελλάδα, καθημερινά σε κοινωνικά ιατρία, κοινωνικά φαρμακεία, δέχονται την επίσκεψη τις τραγικές αυτές ιστορίες ανθρώπων που πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και τους στέλνουν στα κοινωνικά ιατρία. Δεν πηγαίνουν διότι έχουν κάποιο άμεσο θέμα, δεν πεθαίνουν εκείνη την ώρα, αλλά η μη έγκαιρη πρόληψη φαρμακευτικής αγωγής τους οδηγεί στο θάνατο. Ποιος έχει αυτή την ευθύνη? 3,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά στερούνται της δυνατότητας δεκάδες χιλιάδες, γιατί πολλοί από το υστέρημά τους βάζουν από την τσέπη τους. Αλλά δεκάδες χιλιάδες παιδιά στη χώρα μας στερούνται της δυνατότητας, του δικαιώματος θα έλεγα εγώ, του εμβολιασμού. Και αυτό δεν αφορά μονάχα αυτά τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά που δεν εμβολιάζονται, αλλά ελοχεύει το κίνδυνο μετάδοσης ασθενειών που είχαν ξεπεραστεί το 2013. Αυτή την υγειονομική βόμβα, για αυτή την υγειονομική βόμβα, ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Μιλάμε λοιπόν για πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται με ύφος χιλίων καρδιναλίων και με αστεϊσμούς από ανθρώπους που τον ελεύθερό τους χρόνο πηγαίνουν κρυφά στα στούντιο, τα τηλεοπτικά, για να κάνουν γυρίσματα τηλεπολίσεων, βιβλίων, τα οποία τα παρουσιάζουν στα κανάλια με το έψιλον δήθεν ότι είναι επανάληψη, ενώ έχουν υπουργικούς στόχους. Αυτοί μας κυβερνάνε σήμερα. Υλοποιώντας τις επιταγές οικονομικών δολοφόνων. Αλλά εγώ όπου σταθώ και όπου βρεθώ, στην Ευρώπη και στον κόσμο, μιλάω για την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Συναντώ επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επίτροπους. Μιλώ για την ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός όπου σταθεί και όπου βρεθεί, ξέρετε γιατί μιλάει? Για την ιστορία επιτυχίας. Σήμερα παραπονιέται που του λένε και άλλα μέτρα. Βέβαια, τι επιχείρημα θα έχει να αντικρούσει? Αφού έχουμε ιστορία επιτυχίας και πλεόνασμα, πάρτε και άλλα μέτρα. Και θα μειωθούν 2,5 δις τον επόμενο προϋπολογισμό οι κρατικές δαπάνες ασφάλισης. Και θα μειωθούν κι άλλο οι δαπάνες για τον ΕΟΠΗ. Και έχω την αίσθηση ότι αυτή η ιστορία με το πλεόνασμα δεν είναι ανέκδοτο. Είναι τραγωδία. Διότι θα καταγραφεί στη σύγχρονη πολιτική ιστορία στα ίδια κατάστοιχα με την περίφημη φράση «Λεφτά υπάρχουν» του Γιώργου Παπανδρέου πριν το 2009. Τώρα θα είναι το «Πλεονάσματα υπάρχουν» του κύριου Σαμαρά, όταν η μισή ελληνική κοινωνία βουλιάζει στην εξαθλίωση και στη φτώχεια. Μιλάω με ένταση, διότι αυτά τα θέματα δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις διαφορετικά. Άκουσα την κυρία Μπενάτα από τους εργαζόμενους του ΕΟΠΗ. Δεν ξέρω αν έφυγε. Εδώ είστε. Να λέει, πείτε μας πού θα βρούμε τα λεφτά. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται σε όλους μας. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο ασφαλιστικό σύστημα και άρα σε υπηρεσίες δημόσιας υγείας και περίθαλψης, αυτοί που σήμερα τις στερούνται, απαιτούνται 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οι ανασφάλιστοι, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που σήμερα τις στερούνται, απαιτούνται περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Είναι μεγάλο το ποσό, αλήθεια. Είναι μεγάλο. Ξέρετε ποιο ήταν το ποσό που υπέγραψε ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Βενιζέλος, 2,5 χρόνια πριν, την ίδια στιγμή στη μνημονιακή κυβέρνηση Παπανδρέου, που κόβανε μισθούς και συντάξεις και μας οδήγησαν εδώ που μας έχουν οδηγήσει σήμερα, για να υπάρξει εκταμίευση πληρωμής στον κύριο Σάφα για τα υποβρύχια που δεν έχουμε πάρει κανένα,
χωρίς να ζητάει καμία δυνατότητα, κανένα εχέγγυο για ολοκλήρωση των εργασιών. Ξέρετε ποιο είναι το ποσό? 360 εκατομμύρια. Το λέω εγώ, το είπε ο κ. Αβραμόπουλος στη Βουλή προχθές. Και ύστερα μας λένε γιατί μιλάτε για σκάνδαλα. 360 εκατομμύρια ευρώ σε απατεώνες, ψευτοεπενδυτές που κρατάνε και ενέχειρο την περιουσία 2,5 δις του ελληνικού λαού και 250 εκατομμύρια για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ασφαλιστικό σύστημα οι συμπολίτες μας, πού θα βρείτε τα λεφτά μας, ρωτάνε. Αυτοί που μαζί τα φάγανε ρωτάνε εμάς πού θα βρούμε τα λεφτά. Εμείς λοιπόν τους απαντάμε ότι για μας χρέος και προτεραιότητα αδιαπραγμάτευτη είναι να έχουν όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ισότιμη και δωρεάν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες και σε φροντίδα υγείας. Αυτό είναι το χρέος μας, πρωτίστως. Και πρωτίστως αυτό το χρέος θα ξεπληρώσουμε και αν περισσέψει θα ασχοληθούμε με το υπόλοιπο χρέος. Αυτή είναι η δική μας η θέση. Να τελειώνουμε με αυτή την ερώτηση. Διότι βλέπω ότι, μιας και αναφέρθηκα στο θέμα των υποβρυχίων τώρα, υπάρχει μια υποβρύχη αναστάτωση στην κυβέρνηση. Αναγκάστηκαν μάλιστα χθες εξαιτίας αυτής της υποβρύχιας αναστάτωσης να μας φέρουν ξαφνικά από το πουθενά και μια προγραμματική συμφωνία ανέκδοτο 43 σημείων μετά από 1,5 χρόνο διακυβέρνησης όπου είχαν την πρώτη προγραμματική συμφωνία που δεν υλοποίησαν φυσικά και μετά από 5 μήνες της νέας κυβέρνησης των δύο. Χθες θυμηθήκαν ξαφνικά να φέρουν προγραμματική συμφωνία. Αυτό το υποβρύχιο άγχος του κυρίου Βενιζέλου που πάει να καλύψει ο κύριος Σαμαράς, δίνοντάς του απόλυτη κάλυψη, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με προγραμματικές συμφωνίες. Ένας είναι ο τρόπος να τον εντάξει στα ψηφοδέλτια του, να τον βάλει και επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας όπως στις προηγούμενες εκλογές είχε βάλει την κυρία Μπακογιάννη, μπας και μετριαστεί αυτό το άγχος. Όμως η ελληνική κοινωνία δεν μπορεί να ζει με τα άγχη της ασυλίας όλων όσων μας οδήγησαν στον κρεμό. Μιας λοιπόν και αναφέρθηκα στην συμφωνία, την περιβόητη, την προγραμματική, να σας πω τι λέει το σημείο 16 για τα θέματα υγείας. Λέει, η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του ΕΣΥ και του ΕΟΠΗ και η πλήρης υγειονομική κάλυψη όλων των πολιτών συμπεριλαμβανομένων των ανέργων και των ανασφάλιστων είναι όχι απλώς πολιτική, αλλά και ηθική υποχρέωσή μας. Στοχεύουμε παράλληλα στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον χώρο της υγείας που θα διευκολύνουν και την ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας. Τι ειδηλιακό που είναι. Τι ειδηλιακό. Σε ποια χώρα ζούμε. Και το ερώτημα είναι αυτή την ηθική υποχρέωση πώς θα την υλοποιήσουμε. Με νέα μέτρα μείωση στο δαπανό για τον εωπίστο προϋπολογισμό που είναι ψηφισμένα αυτά. Ή με αυτά που τους καλούν να ψηφίσουν. Πώς θα καταφέρουν να πετύχουν αυτά που ελαφρά την καρδία λένε όταν η χώρα είναι πρωταθλήτρια στην μείωση των δαπανών υγείας στις χώρες του ΩΣΑ. Πώς τολμούν και κοροϊδεύουν κατάμουτρα τους πολίτες όταν για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 50 στη χώρα μας έχει αυξηθεί η βρεφική θνησιμότητα. Εμείς, ξέρετε, είχαμε προειδοποιήσει, το λέω αυτό και για τον κύριο Βαλασταράκη, ο οποίος τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ξέρετε εγώ σε ποια ιδεολογική τοποθέτηση βρίσκομαι. Μα εδώ δεν είναι θέμα ιδεολογικής τοποθέτησης. Ξέρετε, αυτοί οι 3,5 εκατομμύρια συνάνθρωποι μας που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας δεν θα έχουν διαφορετική αντιμετώπιση αν είναι της μιας ή της άλλης πολιτικής ιδεολογικής τοποθέτησης. Εδώ βρισκόμαστε σε μια ανθρωπιστική κρίση. Υπ' αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται και η μέγιστη δυνατή ενότητα και συμπόρευση πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων. Διότι αντίστοιχες μεγάλες τραγωδίες και δυσκολίες η χώρα και ο λαός μας τις ξεπέρασε μονάχα μέσα από τη μέγιστη δυνατή συμπόρευση. Αλλά βεβαίως αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που μας οδήγησαν ως εδώ και να αλλάξει η ακολουθούμενη πολιτική. Λέγαμε λοιπόν από τότε
όταν κόβανε μισθούς, συντάξεις και δίναν δώρα στους επενδυτές, ότι όπου πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στον κόσμο, δεν ήταν η Ελλάδα το πρώτο πειραματόζωο. Υπήρξαν και άλλα πειράματα. Τα αποτελέσματα ήταν παντού πανομοιότυπα και τραγικά, δραματικά. Νοσοκομεία έκλεισαν, προσωπικό απολύθηκε, το προσδόκιμο ζωής μειώθηκε και σήμερα είμαστε μπροστά σε αυτή την οικονομική κρίση και την υγειονομική βόμβα. Και τίθεται το ερώτημα. Αν όλα αυτά αφορούσαν μια χώρα της Αφρικής, εκεί όπου δραστηριοποιούνται μη κυβερνητικές οργανώσεις, αν όλα αυτά αφορούσε μια χώρα του τρίτου κόσμου, θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι πρόκειται για χώρες που πάντοτε βρισκόταν σε αυτό το επίπεδο ζωής. Μιλάμε όμως για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα αυτό αποτελεί βραδιφλεγή βόμβα στα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτό σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης του κοινωνικού κράτους, της αλληλεγγύης. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτή αυτή η υποβάθμιση του επίπεδου ζωής και της ποιότητας ζωής. Δεν είναι δυνατόν να γίνεται αποδεκτό να έχουμε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 3,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους. Φίλες και φίλοι, ένας ακόμα όρος μπαίνει στη ζωή μας, όρος υγειονομικής φτώχειας. Όμως εμείς δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα μέσα από μια θεωρητική προσέγγιση. Ψάχνουμε να βρούμε λύσεις. Θέλουμε τη συμπαράστασή σας για να βρούμε λύσεις. Τη συμπαράταξη όλων των κοινωνικών δυνάμεων για να βρούμε λύσεις. Τα σχέδια απορρίθμισης της υγείας από τα μνημόνια και την υποχρηματοδότηση που προβλέπουν είναι δεδομένα. Η δική μας πρόταση, είπε και ο κύριος Μπασκόζος, κεφαλής του Μάτους Υγείας, βασίζεται στις αρχές της καθολικότητας, στην κάλυψη δηλαδή όλων των υγειονομικών αναγκών, αυτός είναι ο στόχος των κατοίκων της χώρας, στην αρχή του κοινωνικού ελέγχου και της συμμετοχής της κοινότητας στη λήψη των αποφάσεων και στον αναπροσανατολισμό από μια αμιγώς θεραπευτική αντίληψη προς μια ολιστική αντίληψη για την πρόσφυση της υγείας. Θέλω να επισημάνω ότι τα προβλήματα του συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν είναι προβλήματα που τα βρήκαμε πρώτη φορά μπροστά μας την περίοδο του μνημονίου, δηλαδή την περίοδο της ανθρωπιστικής κρίσης. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε για την ανάγκη αντικατάστασης του υπάρχοντος μοντέλου και προσπάθεια ανόρθωσης, εδώ έχουμε και μια ευκαιρία να διορθώσουμε κατά κακό σκημένο. Διότι ακούστηκε από πολλούς πως στη χώρα μας δυστυχώς την κάλυψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας μέχρι σήμερα την καλύπτουν οι μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες. Διότι είναι ανύπαρκτη η πρωτοβάθμια. Και αυτό επιβαρύνει τις μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες. Για μας το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας πρέπει να είναι προσανατολισμένο στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Να είναι οργανωμένο στη βάση του κέντρου υγείας σε πόλεις και αγροτικές περιοχές. Τα κέντρα υγείας πρέπει να διασυνδέονται λειτουργικά με τα νοσοκομεία. Βασικός θεσμός της λειτουργίας της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για μας πρέπει να είναι ο οικογενειακός γιατρός και η ομάδα υγείας σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τοπικών πολιτικών και προγραμμάτων για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Έτσι πιστεύουμε ότι θα δοθεί η δυνατότητα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να παράσχει τις βασικές και αναγκαίες για τον πληθυσμό της χώρας υπηρεσίες. Το δικό μας χρέος, η δική μας πολιτική μπροστά σε αυτή την κατάσταση διάλυσης του συστήματος υγείας, την έλλειψη πρόσβασης σήμερα για το 1/3 του πληθυσμού, θα πρέπει να κινηθεί προς τη μέγιστη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας με τον αποδοτικότερο δυνατό οικονομικά τρόπο. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα είναι το πεδίο σημαντικών, ριζικών και τελικά θεσμικών αλλαγών που με τη σειρά τους θα επιτρέψουν την αναβάθμιση και των δύο επόμενων βαθμίδων. Και η πρώτη μεγάλη ρήξη με την πολιτική των μνημονίων και των συμφερόντων
θα είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή η αποκατάσταση της πρόσβασης στο σύνολο των δημοσίων δομών υγείας, η αποκατάσταση της πρόσβασης για το σύνολο του πληθυσμού από την πρώτη μέρα, και αυτή θα είναι πλήρης, ισότιμη και δωρεάν. Και επαναλαμβάνω, αυτό εμείς δεν το βάζουμε στο πεδίο της διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν κάποια πράγματα αδιαπραγμάτευτα. Το χρέος της πολιτείας να προστατεύει την υγεία όλων όσων κατοικούν σε αυτή τη χώρα. Βάση για το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα αποτελέσουν οι δημόσιες μονάδες υγείας που υπάρχουν ήδη και οι πολυλειτουργούν. Δηλαδή οι μονάδες του ΕΟΠΗ και τα υπάρχοντα κέντρα υγείας. Στελεχωμένες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Με σχέσεις εργασίας πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και με κοινωνικό έλεγχο. Με ηλεκτρονική διασύνδεση και έλεγχο ολόκληρου του συστήματος, με την εισαγωγή της κάρτας υγείας, με δρομολόγηση το ταχύτερο δυνατό της σύνταξης ενός συνολικού χάρτη υγείας που θα καθορίσει τις ανάγκες ανάπτυξης του συστήματος και θα ορθολογικοποιήσει την κατανομή των πόρων. Φίλες και φίλοι, γνωρίζω πολύ καλά, το ξέρετε κι εσείς άλλωστε, ότι το 75% των περικοπών των δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων δεν προήλθε από πάταξη της υπάρχουσας διαφθοράς, αλλά από μειώσεις στο κόστος μισθοδοσίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν προήλθε από την υπαρκτή διαφθορά και τη διαπλοκή στον χώρο σας. Προήλθε από τον εύκολο στόχο, τον εργαζόμενο και τους μισθούς τους. Τους εργαζόμενους και τους μισθούς τους. Αυτή είναι άλλη μια απόδειξη ότι και στην υγεία τελικά στο στόχαστρο είναι οι εργαζόμενοι. Στο στόχαστρο είναι οι άνθρωποι. Και όχι οι δυσλειτουργίες, τα φαινόμενα της ανομίας, τα φαινόμενα της διαφθοράς που δυστυχώς και εκεί ήταν εκτεταμένα. Γνωρίζοντας λοιπόν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, γνωρίζοντας ότι για να κρατάτε όρθια έστω σε αυτές τις συνθήκες τα υγειονομικά κέντρα στη χώρα μας, τις υπηρεσίες υγείας, δουλεύετε με αυταπάρνηση στη βάση της προσφοράς στον άνθρωπο και στον πολίτη, παρά το γεγονός ότι δυσφημίστε διαρκώς ως δημόσιοι υπάλληλοι τεμπέληδες. Ξέρω για παράδειγμα ότι υπάρχουν νοσηλευτές και νοσηλεύτριες που αναγκάζονται να κρατάνε βάρδιες με 40 ασθενείς. Ξέρω την κατάσταση που επικρατεί στα ψυχιατρικά ιδρύματα. Ξέρω την κατάσταση που επικρατεί στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης. Σας καλώ λοιπόν εν γνώση όλων αυτών να ενώσουμε δυνάμεις. Να δώσουμε μαζί μία μάχη για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας. Μία μάχη πολιτική, αλλά με ανθρωπιστικό περιεχόμενο. Η υγεία δεν μπορεί να είναι ένα ακόμη αντικείμενο φθηνού επικοινωνιακού μικροκομματικού πολέμου. Δεν μας ενδιαφέρει η απάντηση που θα δώσει σήμερα ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Προπαγάνδας, κάθε φορά που μιλάμε τα ίδια λένε. Μας ενδιαφέρει να βάλουμε πλάτη όλοι μαζί για να βρούμε τον τρόπο πως από την επόμενη κιόλας μέρα, που θα έρθει σύντομα να είστε σίγουροι, μιας μεγάλης αλλαγής στη χώρα μας, θα μπορέσουμε να δουλέψουμε ώστε να μετατρέψουμε αυτή την εικόνα σήμερα της ανθρωπιστικής κρίσης σε μια εικόνα αξιοπρέπειας, όπως αξίζει πιστεύω, στο σύνολο του ελληνικού λαού, που του αξίζει να έχει υψηλή στάθμης, ποιοτική στάθμης παροχή φροντίδας υγείας. Δεν αφορά την άποψή μας, θα συμφωνήσω μέσα σας κύριε Πρόεδρε, για το αν θα οδηγηθούμε στο ένα ή στο άλλο πολιτικό οικονομικό σύστημα. Δεν αφορά τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, αφορά τον πυρήνα του πολιτισμού μας. Να ανασυγκροτήσουμε
τον πυρήνα της πολιτισμικής μας υπόστασης και να ξανασηκώσουμε τη χώρα εκεί που της αξίζει. Σας ευχαριστώ. Και με συγχωρείτε πολύ, πρέπει να αποχωρήσω. Καλή συνέχεια.